Μετά από πολλά χρόνια ταλαιπωρίας των πολιτών, των επισκεπτών, μετά από την καταστροφή πολλών επαγγελματιών και επιχειρήσεων, σήμερα το έργο του μετρό της Θεσσαλονίκης τρέχει. Και τρέχει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Απασχολούνται χιλιάδες συμπολίτες μας. Τα εργοτάξια είναι όλα ανοιχτά και προχωρούν με ικανοποιητικότατους ρυθμούς. Είμαστε σήμερα εδώ όχι μόνο για να γιορτάσουμε την Αγία Βαρβάρα και την προστάτηδα των σειράγων του μετρό, αλλά κυρίως για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι η Θεσσαλονίκη δεν πρόκειται να ανεχτεί ξανά το πάγωμα του έργου αυτού. Εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από την πρώτη στιγμή επισημάναμε τους κινδύνους, διεκδικήσαμε την επανέναρξη των εργασιών, κάναμε προτάσεις, δώσαμε λύσεις και τελικά σήμερα, και θέλω να συγχαρώ γι' αυτό τη νέα διοίκηση της Αττικό Μετρό, το έργο προχωράει και προχωράει γρήγορα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο ως Θεσσαλονίκη, ως Κεντρική Μακεδονία. Θέλουμε το συντομότερο δυνατό να μας παρουσιαστεί η ημερομηνία παράδοσης του έργου αυτού, να ξέρουμε πότε το μετρό θα ξεκινήσει, πότε θα ολοκληρωθούν και οι επεκτάσεις του μετρό και της βασικής γραμμής, και εμείς ως Περιφέρεια είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε πιέζοντας ότι δεν θα ξαναζήσουμε αυτό το μαρτύριο που έζησε επί πολλά χρόνια η Θεσσαλονίκη και οι συμπολίτες μας.